Τα πρότυπα που είχαμε εμείς στη δικιά μας τη γενιά δεν ήταν αυτά που οδήγησαν τη σημερινή γενιά σε αυτό το χάλι, σε αυτή την κατάσταση. Όχι, μόνο εντάξει, εγώ θεωρώ ότι τα πρότυπα που είχαμε εμείς βγάλανε τραγουδιστές, βγάλανε ηθοποιούς, αξίους, βγάλανε αθλητές, έτσι. Από εκεί και πέρα τι γίνεται, αυτό είναι το θέμα. Και βλέπω ότι υπάρχει πραγματικά έτσι μια στασιμότητα και στην αυτό η κοινωνική κρίση που λέμε. Και το βλέπεις, το αντιμετωπίζουν ειδικά στα νέα παιδιά. Δηλαδή μιλάω για νέα παιδιά που προσπαθούν να τελειώσουν το σχολείο, τελειώνουν το σχολείο, προσπαθούν να μπουν σε κάποιο πανεπιστήμιο, μπαίνουν σε κάποιο πανεπιστήμιο και μετά τι. Δηλαδή υπάρχει η απόγνωση. Μετά τα μαζεύουν και φεύγουν. Μετά αυτό είναι, κοίταξε, αυτό είναι το. Διάβαζα προχθές κάποια στοιχεία που ήταν πολύ πολύ ενδιαφέρον, ότι καταρχήν οικονομικά, αν πάρουμε τη χώρα, το 10% συντηρεί το υπόλοιπο 90%. Διάβαζα σε ένα τέτοιο ότι οι καταθέσεις στις τράπεζες κάτω των 100.000 είναι 92% και μόνο το 8% είναι άνω των 100.000. Νομίζω ότι οι αριθμοί πρέπει να έχουν πέσει ακόμη πιο κάτω. Αυτό πρέπει να λέει πάρα πάρα πολλά. Άρα λοιπόν υπάρχουν ακόμα όμως κάποιοι ελάχιστοι που έχουν κάποιες δουλειές, έχουν κάποιες εταιρείες που είναι υγιείς, που προσπαθούν να στηρίξουν αυτόν τον τόπο, έτσι. Και βλέπεις ότι στο φινάλε, δηλαδή εδώ και αρχίζω και θυμώνω κι εγώ. Δηλαδή πλέον, δυστυχώς, η πολιτεία καμιά φορά θέλοντας να κάνει και να λάβει τα μέτρα και καλά κάνει και προσπαθεί, έτσι, εγώ θέλω να πω ότι όλοι μας θα κάνουμε την προσπάθειά μας, αλλά πλέον πλήττονται οι νοικοκυρέοι, να το πω έτσι. Πλήττονται οι άνθρωποι που στραγγίζουν τα νοικοκυριά, στραγγίζουν με φορολογίες και λοιπά. Δεν είναι μόνο φορολογίες, και με τον τρόπο με τον οποίο πας. Δεν μου λες, σας είχαν βάλει στο στόχαστρο τους καλλιτέχνες πέρσι. Είχε βγει το ΣΔΟ, είχε δώσει τώρα, στοιχεία, δηλαδή, είχαν κάτι, γίνει τρελά πράγματα. Έπρεπε δηλαδή να έρθει μια κατάσταση όπως αυτή του παιδιού που σκοτώθηκε για να αναλάβει το ΣΔΟ μια κατάσταση να ελέγξει τα ταμεία των κομμάτων ή να σταματήσει την χορηγία να πούμε, κομμάτων, ναι. Των κομμάτων. Και τώρα έπρεπε να γίνει αυτό. Δηλαδή δυστυχώς μέσα από τυχαία γεγονότα κάποια πράγματα δείχνουν ότι πάνε να λειτουργήσουν ή νομίζουν ότι ξεκινάνε να λειτουργούν. Έχεις νιώσει ποτέ στοχοποιημένος, όχι προσωπικά, αλλά και χώρο σου. Μιλάς σε μένα τώρα. Εγώ ο απόλυτος στόχος. Νιώθησε. Από αθλητικά, από φορολογικά, πρωτοσέλιδα. Έχεις παράπονο. Από τον κόσμο κανένα. Μα κανένα, γιατί ο κόσμος είναι αυτός τελικά που με έχει κρατήσει και η αγάπη αυτή είναι που με έχει κρατήσει όρθιο. Τι σε αυτά που αυτό, περνάω λοιπόν, σε όλα αυτά τα τελευταία χρόνια. Γιατί τα τελευταία πιστεύει. Χρόνια έχω πάρει κι εγώ ένα προσωπικό σταυρό και ένα σταυρό μιας ομάδας και του κουβαλάω δύο σταυρούς μαζί. Έτσι, από εκεί και πέρα τους κουβαλάω και όσο αντέχω θα τους κουβαλήσω. Αλλά έχω παράπονο. Έχω παράπονο, όπως έχουμε όλοι μας παράπονα, από αδικίες. Έτσι κι εγώ αδικούμαι σε πολλές φορές και νιώθω αδικημένος όπως νιώθουμε κι όλοι μας. Το μεγαλύτερο παράπονο σου είναι. Αλλά από εκεί και πέρα το μεγαλύτερο μου παράπονο είναι ότι δεν αυτό το κράτος και δεν έχει να κάνει ότι είναι κυβέρνηση Σαμαρά, είναι κυβέρνηση έχει επί όλων των κυβερνήσεων. Δεν είναι σύμμαχος του Έλληνα. Είναι πάντα απέναντί του. Δεν τους βοηθάει. Δεν βοηθάει. Πρέπει με κάποιο τρόπο, εγώ θα σου πω ένα πράγμα. Κυνηγάει λοιπόν το ΣΔΟΕ και καλά κάνει και έτσι το έχω πει 100 φορές, πρέπει να κάνει τη δουλειά του. Βλέπεις όμως βλέπεις έναν καλλιτέχνη ή βλέπεις έναν επιχειρηματία ελεύθερο, έναν ελεύθερο επιχειρηματία, βλέπεις μια εταιρεία ότι είναι καθόλου σωστή και είναι τέλεια. Πες ένα ευχαριστώ, πες ένα μπράβο, βγες δημόσια και δώσε ένα καρότο σε έναν άνθρωπο, σε μια εταιρεία. Σαν πολιτεία, μην το κάνεις σαν εταιρεία. Μην έρθει μια εταιρεία για να σπονσοράρει το προϊόν της και πει ένα μπράβο στο ρέμο. Εσύ, σαν πολιτεία, έχεις κάνει κάτι. Έχεις φτιάξει, έχεις πει ένα μπράβο σε έναν αστυνομικό που έχει βάλει τα στήθια του μπροστά για να αποφύγει, ξέρω εγώ, για να γλιτώσει πάνω σε μια επέμβαση. Και να πάρει έκταση. Αυτό πιάνει και εσάς. Απ' την άλλη μεριά, βέβαια. Πιάνει και εσάς, ο δημοσιογράφος. Γιατί έχετε κι εσείς
τεράστιο μερίδιο ευθύνης. Όσο και αν θέλουμε να το κρίσουμε, έτσι δυστυχώς υπάρχουν ευθύνες για όλους μας. Άρα ξεκινάμε για μένα και αν το πάρουμε για όλο τον κόσμο, πολιτεία, δημοσιογραφία και όλοι εμείς οι υπόλοιποι. Γι' αυτό και δυστυχώς όλοι μας ας πρέπει επιτέλους να βάλουμε όχι νερό στο κρασί μας, ας πούμε την αλήθεια. Όχι αυτά που θέλουμε να πούμε, αυτά που πρέπει να πούμε για να φαινόμαστε καλά, γιατί δυστυχώς όταν βγαίνουν μπροστά στην τηλεόραση κάποια πράγματα δεν μπορείς να τα πεις. Δεν μου λες, οι δημοσιογράφοι δεν σου φέρονται καλά. Έχεις παράπονο από τους δημοσιογράφους. Δεν αναφέρομαι γενικώς στη δουλειά της δημοσιογραφικής στη χώρα, για την οποία μπορούμε να ανοίξουμε κουβέντα και να μην την κλείσουμε μέχρι μετά από 2 μήνες. Από τους δημοσιογράφους, τους πραγματικούς δημοσιογράφους, δεν έχω κανένα παράπονο, γιατί και κριτική έχω ακούσει, αλλά εμπεριστατωμένη κριτική και πράγματα έτσι. Αλλά από τις δημοσιογραφίσκους έχω πολύ μεγάλο θυμό. Από όλους αυτούς που νομίζουν ότι επειδή γράφουν σε ένα blog ή είναι, έχουν ένα μικρόφωνο στο χέρι, μπορούν να λένε και μπορούν να γράφουν ό,τι θέλουν. Από αυτούς έχω θυμό. Γιατί, ποιο ήταν το μεγαλύτερο πλήγμα? Όχι για μένα, γενικά για όλο το, για το πώς φαίνονται νιώθεις στην κοινωνία. Νιώθεις ότι μπαίνουν μέσα στην προσωπική σου ζωή, μέσα στην παραβιάζουν δηλαδή. Έλα, εμένα, εγώ είμαι, σου έχω ξαναπεί ότι εγώ είμαι ένας στόχος πολύ μεγάλος. Δηλαδή, εντάξει, πολλά πράγματα που συμβαίνουν στη ζωή μου, που θα ήθελα να τα αποτρέψω, δυστυχώς έρχονται εκεί με το ζόρι. Και τους λέω με το καλό, τους λέω λίγο με το πιο άγριο, τους λέω, προσπαθώ να βρω τρόπο. Mm-hmm. Να καταλάβουν πάντως ότι εγώ δεν έχω μάθει και δεν έχω έρθει σε αυτή τη δουλειά για να κάνω lifestyle. Έχω έρθει για να τραγουδήσω, αυτό έχω μάθει. Δεν έχω μάθει να κινούμε έτσι, και δυστυχώς με τα χρόνια και με την εμπειρία απλά προσαρμόζομαι κάποιες φορές και προσπαθώ να ανεχτώ κάποια πράγματα.